Μέρα εκλογών για τους φοιτητές και της Κρήτης, με τα πανεπιστήμια να έχουν σήμερα γεμίσει με προεκλογικά συνθήματα, πανό και αφίσες, εν ώψη μιας εκλογικής διαδικασίας πολύ κοντά στις εθνικές εκλογές και με το κλίμα σε πανελλαδικό επίπεδο να είναι ιδιαίτερα οξυμένο. Φέτος, εμείς λέμε, ειδικά πριν τις βουλευτικές, συγκρίνονται δύο πράγματα ουσιαστικά. Αν σήμερα το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης θα πει ότι παίρνω το πράσινο φως για όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια από την νεολαία, ή αν σήμερα το βράδυ θα είναι πρώτη δύναμη πανσπουδαστική ξανά. Και ακριβώς θα δοθεί το μήνυμα ότι δεν δίνουμε συγχωροχάρτη, ότι συνεχίζουμε, συντονιζόμαστε, διεκδικούμε μέσα από τους συλλόγους μας. Από μέρους φοιτητικών παρατάξεων, εκείνο που επισημάνθηκε ήταν ότι οι φοιτητές σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουν με άξονα τα μέτρα που έχουν τα τελευταία χρόνια ληφθεί για τα πανεπιστήμια και που ανάλογα με την παράταξη που εκπροσωπούν ερμηνεύονται διαφορετικά. Το στοίχημα των φετινών φοιτητικών εκλογών είναι ανοιχτές σχολές ή όχι. Αν θα υπάρχουν καταλήψεις που δεν θα επιτρέπουν στους φοιτητές να συμμετέχουν στα μαθήματά τους. Αν θα υπάρχουν καταλήψεις που θα καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια και δεν θα επιτρέπουν επίσης στους φοιτητές να είναι σε βιβλιοθήκες, να διαβάζουν και να τελειώνουν το πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών τους. Καλούμε όλους τους φοιτητές αρχικά να μην απέχουν, να σπάσουν την αδράνεια για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ξεχνάμε την εγκληματική τους πολιτική που οδήγησε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς θα είμαστε εδώ με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, κόντρα σε οποιοδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης της προοπτικής μας, των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων και κόντρα σε όποιο νόμο πλήττει τα συμφέροντά μας. Πανσπουδαστική, ΔΑΠ, ΠΑΣΠ και αριστερά ριζοσπαστικά σχήματα ΕΑΚΑΡΕΝ διεκδίκησαν στο μεγαλύτερο μέρος την ψήφο των φοιτητών, χωρίς ωστόσο κάποιες παρατάξεις να κατεβαίνουν σε όλες τις σχολές των πανεπιστημίων. Να δώσουμε την πρώτη απάντηση πριν από τις εθνικές εκλογές και να πούμε όχι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας και το στήριο αρνητισμό και να έχουμε όλοι ένα δημόσιο και ανοιχτό πανεπιστήμιο δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Πάντως, ένα μεγάλο μέρος τους, οι φοιτητές έδωσαν αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά στην ψήφο τους, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα θα δείξουν πιθανότατα και την πρόθεση της φοιτητικής κοινότητας εν ώψη των εθνικών εκλογών. Μέχρι και το μεσημέρι, το κλίμα σε ό,τι αφορά την προσέλευση των φοιτητών στις σχολές του Ρεθύμνου, πάντως, ήταν όπως φάνηκε υποτονικό, με εκπροσώπους των παρατάξεων να μιλούν για ανάγκη προστασίας και διασφάλισης των φοιτητών και των πτυχίων τους. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί φοιτητές μέχρι στιγμής, έτσι κρίνοντας από τα πρώτα αποτελέσματα, μαυρίζουν την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ με το ΦΚΟΥ. Προσδοκάω προφανώς την νίκη στο τμήμα μου στην πολιτική επιστήμη που 35 χρόνια είμαστε πρώτοι. Επίσης θέλουμε την πρωτιά στην πόλη που την πήραμε πρώτη χρονιά πέρυσι και θα το επιδιώξουμε και φέτος και θεωρώ πως θα το καταφέρουμε γιατί οι φοιτητές έχουν κριτική σκέψη και θα επιλέξουν το σωστό. Πάντως, σε ό,τι αφορά και τις φοιτητικές εκλογές, η πρωτιά έχει πάντα τη δική της σημασία, όπως τόνισαν. 10 μέρες έπειτα τις βουλευτικές εκλογές να στείλουμε ένα μήνυμα κατά δίκης και προς όλες τις κυβερνήσεις με την αντιλαϊκή τους πολιτική. Πιστεύουμε ότι και φέτος οι φοιτητικές εκλογές αποτελούν διακύβευμα για το κατά πόσο οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να παραμείνουν ενεργοί και όντως να καταφέρουν να βάλουν ανάχωμα στα κυβερνητικά σχέδια.